χώρα μας αντιμετωπίζεται και από εμάς τους ίδιους σαν να είναι χρεοκοπημένη. Αυτό δεν είναι σωστό. Δυστυχώς το κράτος μας δεν έχει έναν ισολογισμό, όπως έχει κάθε επιχείρηση. Ισολογισμό σημαίνει ότι από τη μία μεριά έχω αυτά που οφείλω και από την άλλη αυτά που κατέχω. Αν βάλουμε την περιουσία του κράτους μας δίπλα σε αυτό που χρωστάει, θα δούμε ότι δεν είναι χρεοκοπημένο. Απλά έχει διαχειριστεί άσχημα τα οικονομικά του. Το δεύτερο κομμάτι που πρέπει να δούμε είναι το πού βρίσκεται η Ελλάδα συγκριτικά σε σχέση με άλλες χώρες. Εμείς δυστυχώς στην Ελλάδα κοιτάζουμε μόνο το δημόσιο χρέος. Δεν κοιτάζουμε όμως το συνολικό χρέος. Συνολικό χρέος είναι τόσο το δημόσιο χρέος όσο και το ιδιωτικό. Εάν δούμε αυτά τα μεγέθη συγκριτικά με άλλες χώρες, δυτικές χώρες, οι οποίες βέβαια έχουν τα πράγματα που έχουμε και εμείς, τότε θα δούμε ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται καθόλου σε άσχημη θέση. Για παράδειγμα, έχω ένα πίνακα εδώ που μπορώ να τον δω γιατί δεν τα θυμάμαι πέρσι. Η Ιρλανδία έχει συνολικό χρέος, δημόσιο και ιδιωτικό, ίσο με το 1166% του ΑΕΠ της. Δεύτερη είναι η Μεγάλη Βρετανία. Το συνολικό χρέος της είναι ίσο με το 867% του ΑΕΠ της. Μετά έχουμε την Ιαπωνία, 641% του ΑΕΠ της. Μετά έχουμε την Ισπανία, 457%. Μετά έχουμε την Γαλλία, 449%. Το Βέλγιο, 435%. Η Ελλάδα έχει μόλις 333% συνολικό χρέος του ΑΕΠ της. Αμέσως μετά την Ελλάδα ακολουθεί η Γερμανία με μία απόσταση μόνο 10 βαθμών. Δηλαδή εμείς έχουμε 333% του ΑΕΠ μας συνολικό χρέος και η Γερμανία 321%. Σημαίνει λοιπόν ότι στην Ελλάδα, επειδή το δημόσιο είναι χρεωμένο, αντιμετωπίζουμε τη χώρα μας σαν να είναι χρεοκοπημένη. Δεν ισχύει. Ναι, αλλά η χώρα είναι υποθηκευμένη ήδη. Το παραδέχθηκε ο Πρωθυπουργός ότι έχουμε χάσει την εθνική μας κυριαρχία. Δεν είμαστε εμείς που αντιμετωπίζουμε τη χώρα ως χρεοκοπημένη. Ο Πρωθυπουργός μας το είπε. Σωστά. Μας είπε λάθος, αν θέλετε. Ο Πρωθυπουργός όμως, από ό,τι γνωρίζω, μιλάει και συνεχίζει να μιλάει, όπως συμβαίνει και με πολλούς πρωθυπουργούς άλλων χωρών, μόνο για το δημόσιο χρέος. Το δημόσιο χρέος είναι μεγάλο. Και δεν μπορούμε φυσικά να το διαχειριστούμε. Όμως θα πρέπει να βλέπουμε το συνολικό μας χρέος και να συγκρίνουμε το συνολικό μας χρέος με αυτό άλλων χωρών. Εκεί πιστεύω ότι είμαστε άσχημα πληροφορημένοι και θα πρέπει να το δούμε εντελώς διαφορετικά.